Ηράκλειο και τα Χανιά συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους προορισμούς κουρασιέρας, σύμφωνα με τα στοιχεία Διεθνή Οίκου Αναλύσεων, που προβλέπει για την Κρήτη από το 2023, μια εικόνα που ξεπερνάει ακόμη και τα ποσοστά του 2019 και την προ-πανδημίας εποχή. Δεν εκπλήσουμε, γιατί πραγματικά όλο αυτό το καιρό, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου δούλεψε για την κουρασιέρα και χαιρόμαστε για αυτό. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο, θα έρθει ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο στο διάστημα που απομένει. Μεταβατική χαρακτηρίζει ο οίκος τη φετινή σεζόν, που επίσης καταγράφει στα λιμάνια του νησιού μεγάλη δυναμική και με ένα στοιχείο που έρχεται να προσδώσει τη δική του σημασία, καθώς πλέον όχι μεμονωμένα, αλλά οργανωμένα στην κρουαζιέρα έχουν μπει δυναμικά μετά τους Γερμανούς και Αμερικανοί ταξιδιώτες. Μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 είχαμε περίπου 83 προσεγγίσεις, είχαν έρθει περίπου 119.000 τουρίστες, και το καλό σε αυτή την περίπτωση, κυρία Μωραήτη, είναι ότι οι μεν Γερμανοί είναι πρώτοι στην προσέλευση τουριστών, με δεύτερους τους Αμερικανούς. Άρα έχουμε και καινούριο στοιχείο αμερικάνικο στις κουραζιέρες μας τώρα. Σύμφωνα με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος, με τον έως τώρα προγραμματισμό των εταιριών κουραζιέρας, οι 10 πρώτοι προορισμοί σε αριθμό αφίξεων κουραζιερόπλοιων για φέτος είναι το λιμάνι του Πειραιά με 739 προσεγγίσεις, η Σαντορίνη με 741, η Κέρκυρα με 414, η Μύκονος με 692, η Ρόδος με 440, το Ηράκλειο με 231, η Πάτμος με 213, το Κατάκολλο με 197, τα Χανιά με 119 και η Κεφαλονιά με 155. Το 23 θα το περάσουμε το 19 και το 22. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές. Είναι μόνο να μην συμβεί πάλι κάτι το απρόοπτο. Για ζωτική σημασία ενίσχυση της οικονομίας μετά από επίμονη προσπάθεια να στηριχθεί η κρουαζιέρα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, με την πραγματικότητα να δείχνει πάντως ότι τέτοια στροφή γίνεται παγκοσμίως, αφού σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βιβλίο Παραγγελιών, από το 2022 έως το 2027 έχουν προγραμματιστεί να ναυπηγηθούν 24 κρουαζιερόπλοια που θα μπορούν να μεταφέρουν από 200 έως 700 επιβάτες, 16 κρουαζιερόπλοια που θα μπορούν να μεταφέρουν από 700 έως 1.200 και 37 κρουαζιερόπλοια που θα μπορούν να μεταφέρουν από 1.200 έως 6.000 επιβάτες. Όσο και να μην καταναλώνουν αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύω ότι η κρουαζιέρα και ο ερχομός αυτού του κόσμου εδώ αφήνει ένα καλό αποτύπωμα στην αγορά του Ηρακλείου.